πολλούν τα τουριστικά καταλύματα που άλλοτε τους απέφεραν σημαντικά κέρδη δεκάδες επιχειρηματίες στην Κρήτη που πνίγονται από την υπερφορολόγηση και τα κόκκινα δάνεια. Τα στοιχεία έρευνας που διενεργήθηκε σε δημοφιλείς διαδικτυακούς τόπους πώλησης για την αγορά κινήτων τον τελευταίο χρόνο αναδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα για την ξενοδοχειακή αγορά στην Ελλάδα σε σχέση με τους θετικούς δείκτες του τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι κόκκινα δάνεια συνεχίζουν και παραμένουν. Δεν είναι τυχαίο ότι η ρευστότητα των ξενοδοχείων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτά λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι μοιραία θα γίνουν κάποιες πωλήσεις, γιατί πολύ απλά με την υπερφορολόγηση που υπάρχει και κυρίως με την αύξηση στον φόρο προστιθέμενης αξίας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη ρευστότητα και κατά συνέπεια στην αποπληρωμή στην ρευστότητα των ξενοδοχείων και κατά συνέπεια και στην αποπληρωμή των δανείων. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τον τελευταίο χρόνο καταγράφηκαν 1.144 αγγελίες για την πώληση ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας. Στα Χανιά, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της έρευνας, αναρτήθηκε αγγελία πώλησης ξενοδοχείου 4 αστέρων 40.000 τετραγωνικών μέτρων κατασκευής του 1990 στην τιμή των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντα υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που αγοράζονται και πουλούνται. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις αξίες, σε τι επίπεδο προσπαθούν να γίνουν αυτές οι αγοροπολισίες. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι παρά τα ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων στον τουρισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, είναι κάτι που έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, στα οικονομικά στοιχεία των ξενοδοχειακών μονάδων. Σήμερα στην Κρήτη πολλούνται 89 τουριστικά καταλύματα, 19 στο Ηράκλειο, από 11 στο Ρέθυμνο και το Λασίθι και 48 στα Χανιά. Ο μεγάλος αριθμός των προσπόληση καταλυμάτων στο δυτικότερο νομό της Κρήτης, που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, προκαλεί έκπληξη. Ωστόσο, κύκλοι της κτηματαγοράς μιλούν για παλιά καταλύματα που πλέον δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τουρισμού. Έχουν πέσει στην αντίληψή μας καταλύματα παλιά, πολύ παλιά όμως, που τα είχαν φτιάξει, έχουν, βλέπετε, έχουν αλλάξει η μορφή του τουρισμού και γενικά ότι πρέπει να είναι ανακαινισμένα σε άριστη κατάσταση. Έρχονται οι tour operator που διαλέγουν καλύτερα τα μεγάλα τα ξενοδοχεία με τον οργανωμένο τουρισμό. Έτσι τα καταλήματα αυτά τα μικρότερα έχουν μείνει και δεν έχουν τόσο μεγάλο πελατολόγιο, οπότε πουλούνται, αλλά θέλουν πολλά χρήματα να ανακαινιστούν. Η πώληση τουριστικών καταλυμάτων προκαλεί προβληματισμό σε φορείς τουριστικών περιοχών της Ανατολικής Κρήτης. Ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά και ίσως είναι το μοναδικό ή ένα από τα τμήματα της οικονομίας που πάει καλά. Όμως δυστυχώς με αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τις περιουσίες τους, βγαίνουν στο σφυρί ολόκληρα ξενοδοχεία. Τα πολύ παλιά τα ξενοδοχεία αυτά τα φτιάζαν και άνθρωποι που δεν ήταν και επαγγελματίες στον τουρισμό. Με το να μην ασχολείται κάποιος να είναι επαγγελματίας στο είδος του και να το είχε σαν δεύτερο ή τρίτη απασχόληση, ήταν αποκόλληθο να μείνει μη ανακαινισμένο ή τα φτιάζαν σε σημεία, σε χωριά που δεν πάει και τόσο πολύ ο τουρισμός πλέον. Έχουν αλλάξει και το τουριστική η ροή. Την ίδια ώρα, ξένοι επενδυτές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά ξενοδοχείων στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι η φορολόγηση και η γραφειοκρατία λειτουργούν αποθαρρυντικά.